Λαός τους τελευταίους δύο μήνες έκανε πολύ μεγάλες θυσίες για να είμαστε θέση σήμερα να ανακοινώνουμε τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι σήμερα γίνεται το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην ομαλότητα. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος και χρειάζεται να συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση να λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού. Το Υπουργείο Εσωτερικών από την πρώτη στιγμή έλαβε μία συγκεκριμένη δέσμη μέτρων με κεντρικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, χωρίς να πάψει στιγμή να είναι στο πλευρό του πολίτη. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας, για άλλη μια φορά, ανέλαβαν σημαντικό μερίδιο ευθύνης, ώστε κανένας συμπολίτης μας σε αυτή την κρίση να μην μείνει μόνος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες, τους αιρετούς συμβούλους, το προσωπικό του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα ευχαριστώ στους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στη δημοτική αστυνομία και στο διευρυμένο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. Η συμβολή τους είναι πραγματικά καθοριστική. Η εξαποστάσεως εργασίας στο δημόσιο συνεχίζεται όπως ακριβώς συμβαίνει μέχρι σήμερα. Συνεχίζεται επίσης και η εκπεριτροπής εργασία. Για την ασφάλεια στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από την προσεχή Δευτέρα, οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, οι οποίοι εργάζονται σε πρωινή βάρδια, θα προσέρχονται στην εργασία τους σε τρεις φάσεις. Είτε στις 7 το πρωί, είτε στις 8, είτε στις 9. Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να φροντίσουν για την ισοκατανομή των εργαζομένων σε κάθε μία από τις τρεις χρονικές ζώνες. Αντίστοιχα, προσαρμόζεται φυσικά και η ώρα αναχώρησης. Συνεχίζεται η άδεια ειδικού σκοπού, η οποία και διατηρείται ανάλογα με την πορεία ανοίγματος των σχολικών μονάδων και της προσχολικής αγωγής. Όταν θα ανοίξουν τα γυμνάσια, τα δημοτικά, η παιδική και η βρεφική σταθμή, με κύκλους που θα εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, θα επανακαθορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων της ειδικής άδειας. Επίσης, διατηρείται και η ειδική άδεια απουσίας για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Δεν αλλάζει ο τρόπος εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το δημόσιο. Εφόσον δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική ή απομακρυσμένη εξυπηρέτηση, όπως για παράδειγμα μέσω της πύλης gov.gr, αυτή συνεχίζει να γίνεται αποκλειστικά με προκαθορισμένο ραντεβού. Εξακολουθούμε και ενθαρρύνουμε τη χρήση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης όλων των πολιτών από τα ΚΕΠ μέσω αποστολής εγγράφων κατοίκων με ταχυμεταφορά. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό και τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και νέες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους είναι κάτι που ήρθε και θα μείνει και μετά την πανδημία. Επιπλέον, σε σχέση με τις δομές των Δήμων, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί, τα ΚΑΠΗ και οι λέσχες φιλίας παραμένουν κλειστές και θα παραμείνουν μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Η επαναλειτουργία τους θα καθοριστεί με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Η δημοτική, παιδική και βρεφική σταθμή, καθώς και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, θα παραμείνουν κλειστοί και η επαναλειτουργία τους θα καθοριστεί επίσης με νεότερη ανακοίνωση και πάντα σε συνάρτηση με την επιδημιολογική εξέλιξη. Σε συνεργασία δε με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως είναι τα αθλητικά γήπεδα, τα ανοιχτά γήπεδα, ανοίγουν και με τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών κανόνων μπορούν να υποδεχτούν τους αθλούμενους. Αντιθέτως, δεν θα λειτουργήσουν για το προσεχές διάστημα τα κλειστά γυμναστήρια. Κλειστές επίσης θα παραμείνουν και οι παιδικές χαρές, το άνοιγμα των οποίων θα εξαρτηθεί από το άνοιγμα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θέλω να διαβεβαιώσω όλες και όλους ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδίως σε αυτή την περίοδο. Όπως και στην πρώτη φάση της επιτυχούς αντιμετώπισης της πανδημίας στη χώρα μας, έτσι και τώρα, η δημόσια διοίκηση και η αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ώστε να βγούμε και πάλι νικητές. Μείναμε σπίτι, τώρα ήρθε η ώρα να μείνουμε και ασφαλείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λιβάνιο.